23 Ιουνίου του 1996. Ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, άφησε την τελευταία του πνοή στην Εκάλη έπειτα από οξύς χημικό επεισόδιο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από το θάνατό του, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη Παναγίτσα Μασταμπά, παρουσία της Προέδρου του Κινάλ, Φόφης Γεννηματά. Για μας, το ΠΑΣΟΚ και στο κίνημα αλλαγής, ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι πάντα παρόν. Ζει στην καρδιά κάθε Έλληνα δημοκράτη, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη που αγαπήθηκε τόσο. 25 χρόνια μετά, το όραμά του, οι ιδέες του, το έργο του μας εμπνέουν. Τιμούμε τον Ανδρέα Παπανδρέου 25 χρόνια που έφυγε από κοντά μας, τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, τον πολιτικό που άλλαξε το ρου της ιστορίας, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ίδια την Ευρώπη, που ανέδειξε την ανάγκη των πολιτικών με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Πάντα επίκαιρος και ιδιαίτερα τώρα, μετά την πανδημία, αυτά τα μηνύματα πρέπει να γίνουν πράξη. Εξέχουσα προσωπικότητα, Πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1981 έως το 1989 και το 1993 έως το 1996, ο Ανδρέας Παπανδρέου άφησε τη δική του σφραγίδα και άλλαξε το ρου της σύγχρονης μεταπολιτευτικής ιστορίας της χώρας μας. Και εμείς εδώ από την Κρήτη και από την ιστορική οργάνωση του Μασταμπά αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να δουλέψουμε για να γίνει πράξη η νέα αλλαγή. Με ένα πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο για την πρόοδο, για την ευημερία, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για μια Ελλάδα για τους πολλούς, γιατί μόνο αυτή η Ελλάδα μας αξίζει. 25 χρόνια χωρίς τη φυσική παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου. 25 χρόνια όμως μας συνοδεύουν και θα μας συνοδεύουν οι ιδέες του, τα οράματά του. Ο άνθρωπος που έκανε πράξη και άφησε ανεξίδηλη τη σφραγίδα του και θα μας ακολουθεί για πάντα, για τον κοινωνικό κράτος, για το ΕΣΥ, για τους εργαζόμενους, για τους αγρότες, για την αγρότησα που καθιέρωσε τη σύνταξη, για τη συμφιλίωση του ελληνικού λαού με την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ζει, θα ζει, θα μας καθοδηγεί για πάντα. Ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ τίμησαν τη μνήμη του λαϊκού ηγέτη, ο οποίος, όπως τόνισαν, ισχυροποίησε τη θέση της χώρας μας, αναστήλωσε την οικονομία και παρέδωσε μια Ελλάδα με ισχυρή δημοκρατία. 25 χρόνια σήμερα από το θάνατο του ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, του ανθρώπου που έβαλε στο επίκεντρο τον πολίτη και μας έκανε όλους να ξέρουμε ότι θα αντιμετωπιστούμε ισότιμα ανεξάρτητα από φύλο, χρώμα, φιλί, οτιδήποτε άλλο. Είναι ο άνθρωπος που εδραίωσε τη λέξη δημοκρατία στην Ελλάδα.